τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου στην παλιά Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Αλμύρας. Γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο εξετράπει τις πορείες του και ανετράπει, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν σε αυτό 13 παράτυποι μετανάστες. Άμεσα στο σημείο σπεύσαν ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των επιβενόντων. Δύο από τους 13 επιβαίνοντες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υγείας και ενδέχεται να διασωληνωθούν στην μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ οι υπόλοιποι νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Η εικόνα είναι πραγματικά λίγο δύσκολη, γιατί σήμερα είχαμε και ένα τροχαίο με 13 λαθρομετανάστες. Και όλο το προσωπικό μας εδώ στα επίγοντα ασχολήθηκε με αυτό και πραγματικά ήταν δύσκολη κατάσταση. Δύο περιπτώσεις από τους 13 είναι σοβαρά και ενδεχομένως θα μπουν και στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Επαναλαμβάνω, 13 άτομα τα οποία έπρεπε το ιατρικό μας και νοσηλευτικό προσωπικό να τρέχει πραγματικά. 13 σε τροχαίο είναι κάτι το οποίο θέλει αντιμετώπιση. Πολύ δύσκολα τα βγάλαμε πέρα. Ακόμη οι γιατροί μας παλεύουν να δούνε όλους. Τους έχουμε κάνει ήδη το τεστ κορονοϊού όλους με το rapid test. Είναι όλοι αρνητικοί. Το καλό είναι αυτό, ότι είναι όλοι αρνητικοί τουλάχιστον από πλευράς κορονοϊού. Αλλά είναι δύσκολη η αντιμετώπιση τους. Είπαμε 13 περιστατικά. Μιλάμε για 13 περιστατικά, έτσι. 13 περιστατικά συγχρόνως. Είναι δύσκολο και οι γιατροί μας εδώ δίνουν πραγματικά έναν δύσκολο αγώνα αυτή τη στιγμή να τους αντιμετωπίσουν. Τα οποία επιβαρύνουν την όλη κατάσταση. Τα οποία επιβαρύνουν την όλη κατάσταση, η οποία είναι και αυτή επιβαρυμένη λόγω των τελευταίων γεγονότων.